εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταπού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση κυλίδος, και σώσον αγαθέ διασούντας ψυχάς ημών. Αμήν. Καθίστε. Ας αναπτύξουμε λοιπόν σήμερα το θέμα αυτό που μας πρότεινε και ο πατήρ Λεόντιος, η αγάπη για τους εχθρούς μας. Είναι ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με την προσωπική ζωή του καθενός μας. Έχει να κάνει με τις κινήσεις μας απέναντι πολλές φορές σε συγγενικά πρόσωπα, τα οποία μπορεί να μας εχθρεύονται. Έχει να κάνει σε πρόσωπα τα οποία είναι γειτονικά πρόσωπα και μπορεί να είναι οι γειτονές μας. Μπορεί να έχει να κάνει με το χώρο εργασίας μας, να εργάζονται στον ίδιο χώρο που εργάζεται κάποιος άνθρωπος. Μπορεί να έχει να κάνει με φιλικά πρόσωπα, τα οποία θεωρεί ή θεώρησε κάποια στιγμή φίλους του, και όμως αποδείχθηκε ότι τα πρόσωπα αυτά κάθε άλλο παρά φίλοι ήταν, παρά πρόσωπα τα οποία τον βοηθούσαν, αλλά αντιθέτως τον υπέσκευαν. Όταν ο άνθρωπος λοιπόν ανακαλύψει ότι με αυτόν τον οποίο ζει, με αυτόν τον οποίο ήταν συγγενικό πρόσωπο, μπορεί να είναι ο γονιός, μπορεί να είναι τα αδέρφια μας, μπορεί να είναι, αν είναι ζευγάρι, ο άντρας ή η γυναίκα του άντρα και ούτω καθεξής. Μπορεί πολλές φορές, αν είναι σε μοναστήρι, να είναι ένα πρόσωπο το οποίο ζει μέσα στο μοναστήρι ως μοναχός ή ως δόκιμος. Και ξαφνικά διαπιστώνουμε ότι το πρόσωπο αυτό μιλάει, κινείται ή κατεργάζεται δεινά εναντίον μας. Το πρώτο λοιπόν που θα αισθανθεί ο άνθρωπος απέναντί του είναι φυσικά ότι θα οργιστεί. Οργίζεται λοιπόν ο άνθρωπος και αυτομάτως φουντώνει, θολώνει το κεφάλι του. Αυτές είναι οι πρώτες κινήσεις που γίνεται. Όταν ακούσουμε ότι το πρόσωπο το οποίο, γιατί είναι η μητέρα μας, είναι ο πατέρας μας, είναι ο αδελφός μας, η αδελφής μας, οι γείτονες, στον εργασιακό χώρο, φιλικό πρόσωπο, στο μοναστήρι μέσα μοναστηριακό πρόσωπο, πληροφορηθούμε ότι κάτι είπε ή κάτι έκανε, αυτομάτως δημιουργείται μια οργή. Απ' την άλλη πάλι πλευρά, εάν για το ίδιο πρόσωπο, αν μαθαίναμε και δεν έκανε κίνηση και ήταν όντως φιλικό και μαθαίναμε ότι κάτι πάθαινε, το συνέστημα που θα μας δημιουργεί το ήταν σίγουρα η λύπη. Δηλαδή ένα πρόσωπο με το οποίο είναι πάλι γνωστό μας, φιλικό και το αγαπάμε, αυτόματα αυτό το πρόσωπο μας δημιουργεί λύπη όταν μάθουμε το συνέστημα που δημιουργείται είναι η λύπη. Στην αντίθετη λοιπόν πλευρά έχουμε να πούμε ότι δεν δημιουργείται λύπη, αλλά δημιουργείται ένας αναβρασμός ψυχής και αυτομάτως έρχεται το ερώτημα το γιατί. Μα είναι δυνατόν? Πώς, τι και γιατί το πρόσωπο αυτό εξελίχθηκε και πήρε μια τέτοια πορεία? Και μην νομίζετε ότι είναι απίθανο. Είδατε πολλές φορές να συμβούν αυτά που λέμε, διότι υπάρχει παροιμία η οποία λέει ότι ποιος σου έβγαλε το μάτι? Μου το έβγαλε ο αδελφός μου και γι' αυτό είναι και βαθιά βγαλμένο. Μου το έβγαλε δηλαδή η συγγενικό μου πρόσωπο ή καθεαυτού ο αδελφός μου ή ένα φιλικό μου πρόσωπο το οποίο το είχα μέσα στα πόδια μου.
και γι' αυτό μου έχει κάνει και τόσο μεγάλο κακό. Το βάθος, η κακία του έφτασε σε βάθος. Γιατί πιθανόν ένας ο οποίος ήταν εχθρικά απέναντί μου διακείμενος και ήταν σε μακρινό μέρος, σίγουρα δεν μπορεί να μου κάνει μεγάλο κακό, διότι το βέλος του, μέχρι να φτάσει σε μένα, θα έχει οπωσδήποτε χάσει τη δύναμή του, μέχρι να σε χτυπήσει. Εν αντιθέσει με αυτό που βρίσκεται κοντά, μπορεί να σου κάνει πολύ μεγαλύτερο κακό. Και γι' αυτό λέει και η παροιμία, ότι το μάτι είναι βαθιά βγαλμένο, λέει, διότι μου το έβγαλε ο αδελφός μου, διότι ήταν σε πολύ κοντινή απόσταση. Αυτό είναι κάτι όμως το οποίο το βιώνουμε. Και ο πρώτος που το βίωσε ήταν ο ίδιος ο Χριστός μας. Όταν μέσα στην ομάδα του, των 12, μέσα στους πρώτους 12 μοναχούς τα λέγαμε που είχε, και εκείνος αν θεωρηθεί ως ο πρώτος ηγούμενος, ο πρώτος ηγέτης, αυτό σημαίνει ηγούμενος, αυτός που ηγείται, πόσο πληγώθηκε όταν πληροφορήθηκε ότι τελικά ο Ιούδας τον είχε προδώσει. Πόσο πληγώθηκε όταν πληροφορήθηκε ότι ο Πέτρος τον αρνήθηκε. Πόσο πληγώθηκε μετά την Αναστασή του όταν ο Θωμάς αμφισβητούσε την Ανάστασή του. Και γιατί? Γιατί ήταν πρόσωπα τα οποία τα είχε αγαπήσει. Ήταν πρόσωπα τα οποία έζησε μαζί τους 3 ολόκληρα χρόνια. Και τα 3 αυτά ολόκληρα χρόνια είχε δεθεί μαζί τους. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα από την αρχιερατική του προσευχή. Σε όλη την αρχιερατική προσευχή, λίγο πριν σταυρωθεί, ο Χριστός μας δεν αναφέρεται πουθενά αλλού παρά μόνον για τους μαθητές του. Ούτε μιλάει για το μαρτύριό του, ούτε μιλάει για τα όσα πρόκειται να πάθει, ούτε μιλάει για τα βασανιστήρια τα οποία θα περάσει, ούτε μιλάει για τη σταύρωσή του. Δεν αναφέρεται πλέον σε αυτά. Είχε αναφερθεί λίγο πιο πριν ή δυνατόν παρελθέτω από εμού το ποτήριον τούτο. Αν είναι δυνατόν να παρέλθει από εμού το ποτήριον αυτό. Και θα πούμε και για ποιο λόγο. Το είπε αυτό ο Χριστός. Το είπε από ανθρώπινη αδυναμία. Το είπε γιατί δηλίασε ενώπιον του φρικτού μαρτυρίου και του θανάτου. Μπροστά στο μυστήριο του θανάτου φοβήθηκε και ο ίδιος ο Χριστός, ο αρχηγός της ζωής. Γιατί είπε παρελθέτω με μου το ποτήριον τούτο. Είναι και αυτό εκεί μέσα στην αρχιερατική του προσευχή. Είναι εκεί που πήγαινε και ξύπναγε συνέχεια τους μαθητές και τους έλεγε καλά ούτε λίγη ώρα δεν μπορούσατε να ξαγρυπνήσετε μαζί μου. Οι μαθητές που μέσα στον κήπο της Γεστημανής εκάθευτον κοιμόντουσαν και δεν μπορούσαν τις τελευταίες στιγμές να καθίσουν μαζί του. Και όμως εκείνη τη στιγμή ο Χριστός ευρισκόταν και διακατεχόταν κάτω από μία αγωνία. Αυτή η αγωνία του ποια είναι? Είναι για την ώρα του θανάτου που έρχεται? Η προσευχή του δεν δείχνει κάτι τέτοιο. Η προσευχή του δεν δείχνει να αγωνιά καθόλου μα καθόλου για τα επερχόμενα δεινά στον εαυτό του. Δεν δείχνει να αγωνιά για το θάνατο τον οποίο θα υποστεί, και μάλιστα φρικτό θάνατο, σταυρικό θάνατο. Η αρχιερατική του προσευχή δείχνει ότι αγωνιά και κάνει τον ιδρώτα του να στάζει ως ιθρόν βιέματος. Να τρέχει ο ιδρώτας του και να πέφτει πάνω στο έδαφος σαν να είναι κομμάτια πυγμένου αίματος. Αυτή η αγωνία του πηγάζει από ένα πράγμα. Από την αγάπη του για τους μαθητές του. Από την αγάπη του για τα πνευματικά του παιδιά. Για την αγάπη του για τους μοναχούς του. Από εκεί πηγάζει. Για τους ανθρώπους που γνώρισε και έζησε μαζί τους 3 ολόκληρα χρόνια. Και γι' αυτό η προσευχή του δεν αναφέρεται πουθενά άλλο. Αυτή είναι η στενή του οικογένεια. Όπως ένας πατέρας, μια μάνα,
όταν πρόκειται και αντιλαμβάνεται ότι πεθαίνει, αυτό που τον ενδιαφέρει είναι το πώς θα ζήσουν, πώς θα επιβιώσουν, πώς τα παιδιά τους δεν θα έχουν πρόβλημα. Είναι η μοναδική του έννοια την ώρα που φεύγει, αν το αντιληφθεί ο γονιός. Δεν τον ενδιαφέρει το ότι φεύγει. Τον ενδιαφέρει περισσότερο το τι θα γίνει όταν μείνει πίσω. Αυτοί που μένουν πίσω. Όπως το είδαμε στον Άγιο Σεραφείμ, που όταν μίλαγε στις μοναχές του, τους είπε ότι ό,τι έχετε να πείτε και είστε στεναχωρημένοι, ότι πρόβλημα έρχεται, έχετε, να έρχεστε πάνω από το μνήμα μου, πάνω από τον τάφο μου και εγώ θα σας ακούω και θα σας απαντώ. Θα σας λύνω τα προβλήματα. Βλέπετε ότι αυτή η αγωνία δεν διακατέχει μόνο τον Χριστό. Διακατέχει κάθε γέροντα, διακατέχει κάθε πνευματικό, διακατέχει κάθε ηγούμενο, ο οποίος αγωνιάγεται στις ψυχές των παιδιών. Αγωνιά για το έργο το οποίο αφήνει και τους ανθρώπους και τις ψυχές τους, τους οποίους αφήνει πίσω φεύγοντας. Την ίδια αγωνία διακρίνουμε λοιπόν στο πρόσωπο του Χριστού. Και γι' αυτό όλη η αιθερατική του προσευχή συγκλίνει σε ένα. Τήρησον αυτούς πάτερ εν το σώ ονόματι. Φύλαξέ τους κάτω από τη δικιά σου ομπρέλα, κάτω από τη δικιά σου σκέπη. Φύλαξέ τους κάτω από τη δικιά σου αγάπη. Σκέπασέ τους κάτω από τη δικιά σου ομπρέλα. Της παντοδυναμίας σου, της φαντοσοφίας σου, της αγάπης σου. Μην τους αφήσεις να πάθουν κανένα κακό. Εγώ λέει τους επροστάτευσα. Όσο καιρό ήμουνα μαζί τους, δεν άφησε κανένας να πάθει κακό. Πλην ενός λέει, ο Ιούδας που ήθελε και έπαθε. Που ήθελε να πάθει. Από μόνος του. Ο Ισκαριώτης. Έτσι λοιπόν, αυτή η αγωνία που διακατέχει τον Χριστό δείχνει ακριβώς την αγάπη την οποία έχει απέναντι στους μαθητές του. Είναι απάντες εν όσοι. Καθώς και εμείς. Εδώ δείχνει την ενότητα της Αγίας Τριάδος. Δείχνει ότι ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, τρία πρόσωπα, είναι ένας Θεός. Δείχνει ότι έχουν την αυτή σκέψη, την αυτή επιθυμία, τον αυτό σκοπό, την αυτή βούληση, το ίδιο θέλημα. Αυτό που καλούμεθα και εμείς να επιτύχουμε, αυτή την ενότητα, και η οποία επιτυγχάνεται αυτή η ενότητα μόνον όταν ενωνόμεθα με τον Χριστό. Αν σκεφτείτε ότι, θα φέρω ένα παράδειγμα για να γίνω πιο κατανοητός, σκεφτείτε μια σκηνή, αυτές οι σκηνές που φτιάχνουν οι πρόσκοποι, όπου βάζουν ένα στήλο μέσα στη μέση και απλώνουν σκηνάκια γύρω γύρω. Όλα τα σκηνάκια είναι δεμένα με αυτοκεντρικό στήλο. Σκηνάκι που δεν είναι δεμένο με τον κεντρικό στήλο είναι μόνο του και είναι πεσμένο κάτω. Η ενότητα επιτυγχάνεται και αναμεταξύ τους, γιατί πάντοντας φτάνοντας εκεί και δένοντας γύρω γύρω από το στήλο, το ένα κουμπάει πάνω στο άλλο. Εκεί ενώνονται και γίνονται ένα. Όλα μαζί τα σκηνάκια. Σε διαφορετική περίπτωση είναι μόνο το κάθε σκηνάκι κατεβαίνοντας κάτω. Ανεβαίνοντας όμως και συγκλίνοντας στο πρόσωπο του Χριστού μας, εκεί και εμείς ενωνόμεθα και γινόμαστε ένα. Να γιατί και ο ηγούμενος είναι εις τόπον και θέση Χριστού. Να γιατί οι μοναχοί ή οι μοναχές πρέπει να έχουν αυτή την ενότητα με τον γέροντά τους, αυτή την ενότητα με την ηγουμένη τους, αυτή την ενότητα με τον ηγούμενό τους. Διότι είναι ο στήλος, ο οποίος ενώνει όλα αυτά ακριβώς στη σκηνάκια. Και ο οποίος είναι στόπον και θέση Χριστού. Άρα ενωμένοι με τον ηγούμενο, είμαστε ενωμένοι με τον Χριστό. Απ' την ώρα που αποκτώ διαφορετική σκέψη, διαφορετικό θέλημα, διαφορετικό εγώ, διαφορετική πεποίθηση,
διαφορετικό σκοπό, έχω κόψει το σκηνάκι. Οπότε πλέον σε σκηνάκι παραμένω μόνο του κάτω, με οποιαδήποτε τύχη μπορεί να έχω. Αποκομμένος όμως από τον Χριστό, δεν μπορεί να έχω σίγουρα, σαν μέλλον, δεν μπορώ να είμαι κληρονόμος της Βασιλείας του Χριστού. Γιατί πλέον δεν είμαι ενωμένος μαζί του. Δεν είμαι ενωμένος μαζί του. Βλέπετε ότι αυτή η ενότητα, η οποία αυτή την ενότητα όμως, τη βλέπουμε και στο σώμα της Εκκλησίας γενικότερα. Είναι πάντες ενώση. Βλέπετε ότι σε κάθε τη λειτουργία είμαστε υποχρεωμένοι να μνημονεύουμε του ονόματος του επισκόπου μας. Γιατί είμαστε ενωμένοι, γιατί είμαστε υποχρεωμένοι να μνημονεύουμε το όνομα του επισκόπου. Δηλαδή αν δεν μνημονεύσω και το ξεχάσω το όνομα και επιδείξω εκείνη την γραμμή τη σειρά, το μυστήριο που επιτελώ είναι άκυρο, ή αν δεν το μνημονεύσω το όνομά του. Η Θεία Λειτουργία τελείται. Δεν είναι άκυρη η Θεία Λειτουργία. Λειτουργήσε ο ιερεύς, το μυστήριο ετελέστη. Είτε είπε το όνομα του αρχιεπισκόπου ή του επισκόπου, είτε δεν το είπε ο κληρικός. Το ζήτημα είναι, έπειτε φυσικά, στον επίσκοπο αν θέλει να το ακυρώσει ή όχι. Στην ουσία όμως είναι έγκυρο, το μυστήριο ετελέστη. Ετελέστη. Είναι όμως τη διακριτική ευχέρεια του επισκόπου ή του αρχιεπισκόπου ή του πατριάρχη να το ακυρώσει και να πει άκυρο. Δηλαδή αν τελεστεί ένας γάμος, χωρίς ο επίσκοπος να το γνωρίζει, το μυστήριο έχει τελεστεί. Χωρίς ο επίσκοπος να μνημονευτεί το όνομά του, το μυστήριο ετελέστηκε. Οι άνθρωποι ενώθηκαν. Την πράξη όμως αναφέρουν οι πατέρες ότι έχει το δικαίωμα, αν θέλει ο επίσκοπος, να την ακυρώσει. Γιατί γίνεται αυτό όμως? Για να μαρτυρήσει πάλι αυτή την ενότητα. Διότι όλοι μας πάλι είμαστε ενωμένοι μαζί με τον επίσκοπο. Πάλι εμείς όλοι είμαστε σκηνάκια τα οποία δενόμαστε γύρω από τον επίσκοπο. Που είναι εις τόπον και θέση Χριστού στην τοπική εκκλησία. Γι' αυτό μνημονεύουμε το ονόματός του. Γι' αυτό λέμε υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών σε κάθε περιφέρεια και μνημονεύει έγκαστος κληρικός το όνομα του επιχωρίου επισκόπου. Για να δείξει ακριβώς αυτή την ενότητα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο υπάρχει και το αντιμήνσιο. Υπάρχει το αντιμήνσιο, το οποίο αντί μένσας σημαίνει αντί Αγίας Τραπέζης. Χρησιμοποιείται στην ουσία όταν η Αγία Τράπεζα δεν είναι εγγενιασμένη. Όμως το αντιμήνσιο δείχνει πάλι την ενότητα και γι' αυτό ο επίσκοπος μοιράζει αντιμήνσια μόλις χειροτονηθεί στην επαρχία. Μετά από κάποια γένεια που θα πρέπει να κάνει. Τα οποία φέρουν το όνομά του από κάτω. Φυσικά εδώ πάλι μπορεί να πει κάποιος ότι υπάρχουν αντιμήνσια που μπορεί να δώσει εντολή ο επίσκοπος και να υπογράψει κάποιος άλλος. Να υπογράψει κάποιος άλλος. Μπορεί και ένας αρχιμανδρίτης, ένας ηγούμενος να τελέσει η εγγένεια κατ' εντολή του επισκόπου και τα υπογράφει ο ηγούμενος. Όμως πάλι αυτό έχει τη σκοπιμότητα ενώ μας λέγουν οι πατέρες τι, ότι έχει τη σκοπιμότητα της ενότητος. Είναι απάντες ενός. Ο δε επίσκοπος μαρτυρεί πάλι αυτή την ενότητα μνημονεύοντας τη Ιερά Συνόδου. Η δε Ιερά Σύνοδος πάλι μνημονεύει πασών των Ορθοδόξων Εκκλησιών. Και φτάνουμε μέχρι τον Οικουμενικό Πατριάρχη ή τον Πατριάρχη. Εξαρτάται ποιος είναι αυτοί που ιερουργούν. Και ο τελευταίος πάλι είναι ενωμένος με τον Χριστό. Επομένως είμαστε σαν συγκοινωνούν τα δοχεία, τα οποία πρέπει να διατηρούμε αυτή την ενότητα ανάμεταξύ μας. Αυτή την ενότητα. Έτσι λοιπόν, αυτή την ενότητα κοίταξε ο ίδιος ο Χριστός μας μέσα στην αρχιερατική του προσευχή, από τη μεγάλη του αγάπη την οποία είχε απέναντι μας, να την τηρήσει και να τη ζητήσει από τον Πατέρα του. Φύλαξέ τους, Πατέρα μου, κάτω από το δικό σου το όνομα. Είναι πάντες ενώσει, καθώς και εμείς. Και εμάς φυσικά,
Σήμερα μας απασχολεί εδώ, εμείς, πώς μπορεί να είμαστε ενωμένοι, πώς μπορεί να είμαστε αγαπημένοι, μόνο όταν είμαστε ενωμένοι μαζί με τον Γέροντα, μόνο όταν είμαστε μαζί με τον Ηγούμενο, μόνο όταν είμαστε ενωμένοι. Μία σκέψη, μία θέληση, το ίδιο πράγμα που συμβαίνει και στην Αγία Τριάδα. Αυτό πρέπει να αγωνίζεται ο μοναχός, αυτό πρέπει να αγωνίζεται η μοναχή να το πετύχει. Αυτό πρέπει να αγωνίζεται και ο λαϊκός απ' έξω. Να έχει την αυτή σκέψη, την αυτή γνώμη μετά της Εκκλησίας. Αν φρονεί κάτι το διαφορετικό, εάν σκέπτεται δηλαδή διαφορετικά ή ενεργεί διαφορετικά, είναι αιρετικός ή έχει πέσει σε πλάνη, λέει η Εκκλησία. Άρα πρέπει να υπάρχει αυτή η ενότητα της Εκκλησίας. Πρέπει να υπάρχουμε εμείς ενωμένοι. Αυτό όμως ξαναγεννιέται, επαναλαμβάνω, μέσα από την αρχιερατική προσευχή του Χριστού, που δείχνει και μαρτυρεί το πόσο ο Χριστός μας θέλει ενωμένους. Που μαρτυρεί και δείχνει το πόσο ο Χριστός μας αγαπάει. Και γι' αυτό γύρισε και είπε ότι οι εμείς μαθητές, οι δικοί μου οι μαθητές, θα ξεχωρίζουν εάν έχουν στην αγάπη. Έχουν αγάπη μέσα στην καρδιά τους. Είναι το κύριο συστατικό. Επειδή η αγάπη είναι ο ίδιος ο Χριστός, άρα όταν λέει ο Χριστός, οι δικοί μου μαθητές θα ξεχωρίζουν εάν έχουν αγάπη, τι σημαίνει? Σημαίνει ότι αυτός που έχει αγάπη μέσα στην καρδιά του, έχει το Χριστό. Αφού ο Χριστός είναι η αγάπη. Είτε την πεις αγάπη, είτε την πεις Χριστό, το ίδιο πράγμα είναι. Και αυτός που έχει το Χριστό, έχει ολόκληρη τη θεότητα μέσα στην ψυχή του. Άρα είναι απαραίτητο να μας διακρίνει αυτή η αγάπη. Από εκεί φαινόμεθα εάν είμαστε μαθητέ εκείνου, μαθητέ του Ιησού, εάν μέσα μας υπάρχει αυτή η αγάπη, η οποία αυτή η αγάπη όταν έρθει η δυσκολία εκεί και εκδηλώνεται. Εκεί και εκδηλώνεται. Πείτε μου, τι το αρνητικό έκανε ο Χριστός για τον Πέτρο, για τον Θωμά ή για τον Ιούδα? Τι αναφέρει το Ευαγγέλιο? Τι αναφέρει το Ευαγγέλιο? Μας αναφέρει ότι ο Χριστός, παρότι ήταν τρεις μαθητές του, έκανε κάτι εναντίον τους ή τους κατηγόρησε. Βγήκε δημόσια να πει το Α ή το Β. Ακούσαμε κάτι, καταγράφτηκε κάτι, υπάρχει μαρτυρία για κάτι. Το παράπονο μπορεί να το είχε μέσα. Το ίδιο και για το λαό του, όπως ψάλλουμε. Λαέ μου τι επιλυσάς. Αντί του μάνα, χωρί μου ανταπέδωσες. Το παράπονο του Χριστού μπορεί να υπάρχει μέσα του. Όμως η εκδήλωση είναι ακριβώς εκδηλώσεις αγάπης. Και γι' αυτό όταν ο Πέτρος αισθάνεται ότι έκανε λάθος, ο Θωμάς ότι έκανε λάθος, αμέσως τους δέχτηκε ξανά πίσω μέσα στην ομάδα των 12. Αρκεί τα δακρυά τους, να ξέρει ο Χριστός ότι ήταν αληθινά. Άρα εμείς πώς συμπεριφερόμεθα, όπως είπα στην αρχή, προς όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι είτε είναι συγγενείς μας, είτε είναι φίλοι, είτε είναι στον εργασιακό χώρο, είτε είμαστε αναγκασμένοι για κάποιους λόγους να συναναστρεφόμεθα μαζί τους. Ποια είναι η συμπεριφορά μας? Είναι αυτή της απολύτου αγάπης, η οποία εκδηλώνεται σε όλες τις περιστάσεις. Και όταν ακόμα δεχτούμε τα βέλη τους. Όταν ακόμη δούμε ότι κινούνται εναντίον μας.
Το λέει και η Γραφή. Νίκα το κακό δια του καλού. Δηλαδή νίκα το κακό δια της αγάπης. Λαμβάνεις τα μέτρα σου. Φυσικά να μην σε βλάψει ο άλλος. Να μην μένα σου κάνει το κακό. Όμως, αντιδεικνύεις όλη σου την αγάπη που έχεις απέναντι. Δεν ανταποδίδεις κακόν αντί κακού. Δεν ανταποδίδεις. Και αυτό πρέπει να το πετύχεις κρατώντας την αοργησία σου. Είναι κατανοητό να υπάρχει πίκρα, είναι κατανοητό να υπάρχει το παράπονο. Αυτό το οποίο διέφθηκε και ο Χριστός μας. Δεν είναι όμως κατανοητό για εμάς που πιστεύουμε, για εμάς που αγαπάμε τον Χριστό, για εμάς που ζούμε όπως λέμε την εν Χριστώ ζωή, δεν είναι δυνατόν να υπάρχει μέσα μας ούτε δράμη, ούτε χειριωστό, τίποτα να μην υπάρχει ίχνος κακίας. Ούτε για αυτούς που μας κατηγορούν, ούτε για αυτούς που μας συκοφαντούν, ούτε για αυτούς που μας πολεμούν, ούτε για αυτούς οι οποίοι μας κάνανε κακό και μας βλάψανε. Για μας η αγκαλιά μας πρέπει να είναι γεμάτη. Και πρέπει να φαίνεται έμπρακτα. Έμπρακτα. Στο δείχνουμε. Σε οποιαδήποτε περίπτωση. Δεν μείνουμεθα βάση της λογικής ότι αφού μου έχεις κάνει αυτό, εγώ πλέον κινούμαι δι' αυτού του τρόπου. Εάν έρθει στα πόδια μου μπροστά μου, εάν συναντηθώ μπροστά του, εάν τύχουμε και οτιδήποτε, δεν μου βγαίνει ούτε η πικρία μου, ούτε η συναχώρια μου, ούτε το παραπονό μου. Διότι τότε είμαι μνησίκακος. Δηλαδή έχω κρατήσει την κακία μέσα. Συναχωρέθηκα, πικράθηκα, τελείωσε. Το διαγράφω από μέσα. Όπως διαγράφει ο Θεός τα αμαρτήματά μας όταν τα εξομολογούμεθα. Όπως το σβήνει με τη γόμα μέσα από το τετράδιο, το βιβλίο της αιωνίου ζωής, το οποιοδήποτε αμαρτημά μας παίρνει μια γόμα και το σβήνει και το εξαφανίζει, έτσι και εμείς εξαφανίζουμε όλα όσα έχουν γίνει. Από εκεί μπορούμε να αποδείξουμε ότι είμαστε μαθητές. Εάν, παιδιά μου, δεν έχουμε αυτό το πράγμα μέσα στην καρδιά μας αποκτήσει αυτή την αγάπη, τότε κινδυνεύουμε. Και κινδυνεύουμε με την έννοια ότι δεν έχει μπει ο Χριστός μέσα μας. Γιατί αν δεν υπάρχει η αγάπη, τότε λείπει ο Χριστός ακόμα από μέσα μας. Λείπει ο Χριστός από μέσα μας. Για κανέναν άνθρωπο και για καμιά αιτία δεν μπορεί να υπάρχει μέσα μας τίποτα. Ο έχων των Χριστών μέσα στην καρδιά του έχει την αγάπη. Και ο έχων την αγάπη έχει πάλι τον Χριστό. Και αυτός σε καμία περίπτωση δεν ανταποδίδει μίσος. Όπου τον τρυπήσεις, οι φλέβες του θα τρέξουν μόνο το αίμα της αγάπης. Τίποτα άλλο δεν θα τρέξει. Μόνο αυτό. Επομένως, ας αποκτήσουμε αυτή την αγάπη μέσα στις καρδιές μας. Πώς? Βάζοντας τον Χριστό. Η διερώτηση του πατρός Λεοντίου στην αρχή ήταν ότι η αγάπη για τους εχθρούς μας. Για μας δεν υπάρχει εχθρός. Δεν υπάρχει ο απέναντί μας. Ένας είναι ο απέναντί μας μονάχα. Και τον οποίον δικαιολογεί η Εκκλησία το να τον φθονούμε. Αν και πολλοί πατέρες, επειδή είναι πλάσμα του Θεού, ο αντικείμενος, ο διάβολος. Γιατί μόνο ο διάβολος είναι αντικείμενος. Αντικείμενος είναι εκείνος που είναι αντίκειται. Είναι απέναντι σου. Κείται απέναντι σου. Απέναντι μου δεν τίθενται αυτά, τίθενται άνθρωποι. Δεν υπάρχει απέναντι μου. Είμαστε ένα. Δεν υπάρχει απέναντι μου. Απέναντι μου βλέπω μόνο τον διάβολο.
Οι άλλοι είμαστε όλοι από εδώ, είμαστε ένα. Δεν υπάρχει ο απέναντί μου. Μόνον έτσι μπορώ να κινηθώ. Μόνον έτσι μπορώ να πορευτώ. Και γι' αυτό συμπορευόμεθα. Δεν βλέπετε που τα στασίδια μέσα της Εκκλησίας δεν είναι μόνα τους. Δεν βλέπετε ότι τα στασίδια ενώνονται, αλλά τα χερούλια τους είναι ενωμένα έτσι, που οι δυο καρέκλες έχουν ένα χερούλι. Που σημαίνει ότι όταν κάτσεις την καρέκλα και κουμπίσεις το χέρι σου στο στασίδι, επάνω στο χερούλι του στασίδιου, θα πιάσεις το χέρι του αλουνού, που δένεσαι και σε ενώνει. Και είσαι ένα. Πάλι και αυτά την ενότητα μαρτυρούν. Και η ενότητα προκύπτει μόνο μέσα από την αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι ο Θεός. Και ο Θεός είναι ένα, άρα ένα πρέπει να είμαστε κι εμείς. Άρα δεν υπάρχουν για μας εχθροί. Ένας είναι ο εχθρός μας. Ο διάβολος. Άρα να προχωρήσουμε όπως λένε οι πατέρες. Δεύτερον εχθρό να θεωρήσουμε τον κόσμο. Να θεωρήσουμε δηλαδή την αμαρτία. Όχι τον κόσμο με την έννοια τους ανθρώπους. Γιατί είπαμε με τον άνθρωπο είμαστε ένα. Την αμαρτία που υπάρχει μες στον κόσμο. Και ο τρίτος εχθρός, λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι ο κακός εαυτός μας. Αυτόν πρέπει να τον στείλουμε απέναντι. Αυτόν πρέπει να τον βάζουμε απέναντι. Διαβάζαμε εδώ στην τράπεζα από ένα βιβλίο το οποίο έγραφε «Θέλω, λέει, κάθε μέρα να ελέγχω τη ζωή μου, να είναι εντάξει, ώστε όταν πηγαίνω μέσα, λέει, στο δωμάτιό μου να κοιμηθώ και όταν κοιτάγομαι στον καθρέφτη, δεν θέλω να ντρέπομαι με το πρόσωπό μου. Ούτε να θέλω να το φτύσω το πρόσωπό μου. Θέλω να μπορώ να είναι καθαρό το πρόσωπό μου για να το βλέπω μέσα στον καθρέφτη». Εννοεί τη συνείδησή του. Και αυτή είναι η καθαρή συνείδηση του ανθρώπου απέναντι στο Θεό. Άρα δεν υπάρχουν εχθροί. Ουσιαστικά. Εχθρός είναι ο διάβολος, η αμαρτία και ο κακός μας εαυτός. Που είναι πάλι ποιος είναι ο κακός μας εαυτός. Είναι ο αμαρτωλός εαυτός μας. Είναι ο παλαιός άνθρωπος. Ο άνθρωπος της φθοράς, ο άνθρωπος της κακίας, ο άνθρωπος της αμαρτίας. Τον οποίον ενταφιάσαμε την ώρα που βαφτιστήκαμε. Ο οποίος πέθανε. Και ενεδύθημε πλέον τη ζωή. Ενεδύθημε τον Χριστό. Άρα αυτός πρέπει να έχει πεθάνει ο άνθρωπος ο παλαιός. Δεν πρέπει εμείς να τον αφήνουμε να ανασταίνεται. Και το πώς το εφαρμόζουμε. Δεν μπορούμε, πατέρα Λεόντι και αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, να πετύχουμε αυτή την έμπρακτη ένδειξη της συμπεριφοράς μας απέναντι σε αυτούς οι οποίοι κινούνται εναντίον μας. Πράττουν κάτι εναντίον μας. Μηχανεύονται οτιδήποτε εις βάρος μας. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους εμείς τους θεωρούμε ένα μαζί μας. Τους θεωρούμε δίπλα μας. Όχι, επαναλαμβάνω, απέναντί μας. Είναι και αυτοί οι εικόνες του Θεού. Και αφού είμαστε ενωμένοι, ποια κίνηση μπορώ να κάνω εναντίον τους? Να τους μαχαιρώσω, να μαχαιρώνω τον εαυτό μου. Αφού είμαστε ένα ενωμένοι. Στην ουσία μαχαιρώνω τον εαυτό μου. Να του βγάλω το μάτι. Βγάζω το δικό μου μάτι στην ουσία. Να τον βλάψω, μα βλάπτω τον εαυτό μου στην ουσία. Για να φτάσω όμως εκεί και να ξεκινήσω να το κάνω αυτό το πράγμα, χρειάζεται μια βασική αρχή. Μέσα στην καρδιά μας να υπάρχει ο Χριστός. Άνθρωπο που θα δείτε να εκδικείται, άνθρωπο που θα δείτε να πράττει οτιδήποτε και να μηχανεύεται εναντίον ενός άλλου, σε αυτός τον άνθρωπο δεν υπάρχει μέσα του ο Χριστός, άρα δεν υπάρχει αγάπη. Και γι' αυτό και το πράττει. Άρα ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μου και πώς θα το πετύχω? Πώς θα πετύχω αυτή την αγάπη?
Μόνο να έχω μέσα μου τον Χριστό. Δεν επιτυχάνεται αλλιώς. Δεν επιτυχάνεται αλλιώς. Πώς μπορώ να ευρεθώ στα ουράνια? Μόνο αν μπω μέσα σε ελικόπτερο ή σε αεροπλάνο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να αρχίσω να πετάω. Δεν μπορώ λοιπόν να το πράξω αυτό εάν δεν διέλθω δια του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι άδελφε μου ουδήναστε ποιήν ουδέ. Χωρίς εμένα δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα. Καμία ενέργεια. Άρα λοιπόν το πώς μιλάει ο άνθρωπος, το πώς συμπεριφέρεται ο άνθρωπος, το πώς εκδηλώνεται ο άνθρωπος στους συνανθρώπους του, φαίνεται να τον έχει μέσα στην καρδιά του τον Χριστό. Άρα τη συμπεριφορά του και τις εκδηλώσεις αντιλαμβάνομαι εάν έχει αγάπη μες στην καρδιά του. Εάν δεν έχει αγάπη, και αυτό είναι το συμπέρασμα που βγάζω μέσα τις εκδηλώσεις του, τότε εγώ μέσα μου δεν έχω Χριστό. Άρα δεν μιλάμε πλέον για χριστιανό. Οπότε ο μη χριστιανός φυσικά και θα βγάλει το μάτι του διπλανού του. Γιατί δεν γνώρισε το Θεό της αγάπης. Είναι δυνατόν να ανάψω το φως αν δεν πατήσω το διακόπτη? Δεν ανάβει το φως. Δεν μπορώ λοιπόν να έχω πράξεις αγάπης εάν μέσα μου δεν έχει μπει ο Χριστός. Δεν λάμπει ο Χριστός, δεν φέγγει ο Χριστός, δεν σκορπάει τη χαρά ο Χριστός. Δεν είμαι εγώ ο ενεργόν, ενεργεί ο ίδιος ο Χριστός μέσα από μένα. Αυτό είναι που είπε ο Παύλος, ζω και τι εγώ, ζει δεν είναι Χριστός. Και αυτό είναι το πρώτο που πρέπει να κάνουμε. Μπαίνοντας μέσα μας πραγματικά ο Χριστός, ξαναμίζω τώρα τα άλλα. Χάνω τώρα τα άλλα. Άρα αγώνα για να κατακτήσουμε μέσα στην καρδιά μας, για να κατακτηθεί η καρδιά μας από τον Χριστό. Εάν αυτό το επιτύχουμε, τότε τους πάντες θα τους βλέπουμε σαν αδέρφια, θα τους βλέπουμε με αγάπη, θα τους συμπονούμε και θα πονούμε. Και γι' αυτό είπε ο Χριστός ότι αυτή είναι και η μεγαλύτερη εντολή. Μη ζωτάφτες τις εντολές, άλλη δεν υπάρχει. Πέρα από το αγαπάτε αλλήλους, καθώς και ο Χριστός ηγάπησε ημάς, δεν υπάρχει άλλη ανώτερη εντολή. Και κλείνω με αυτό που είπε ο Παύλος, τι και αν παραδώ το σώμα μου, ή να καθίσομαι, τι έγινε λέει κι αν παραδώσω το σώμα μου και γίνω μάρτυρας και με πιάσουν και με καίνε και με σουβλίζουν και με πετάνε στα άγρια θηρία, εάν αγάπη μη έχω, ουδέν ωφελούμε. Τι κι αν έχω το χάρισμα της προφητείας και μπορώ και προφητεύω, τι κι αν λαλώ γλώσσες αγγέλων, τι κι αν έχω πίστη ώστε όλοι με θυστάνει, αγάπη δεν έχω μέσα μου, ουδέν είμαι. Είμαι χαλκός και κύμβολο να λαλάζω. Τίποτα στην ουσία. Άρα δεν είμαι χριστιανός. Από εκεί λοιπόν ξεχωρίζουμε εμείς. Άρα λοιπόν το άλφα, το πρώτο σκαλάκι που πρέπει να ανέβουμε είναι το μάθημα της αγάπης. Το αγαπάτε αλλήλους. Και από εκεί φαίνεται το ότι είσαι χριστιανός. Φαίνεται δηλαδή ότι μες στην καρδιά σου έχεις τον Χριστό. Και από εκεί γνώσονται πάντες ότι είμεθα μαθητές του Ιησού, εάν αγάπη να έχουμε να μην κατσίνεις. Και αυτή η αγάπη που προέρχεται από τον Χριστό, γιατί είναι μέσα μας ο Χριστός, μας ενώνει με τον κεντρικό στήλο που είναι ο ίδιος ο Χριστός. Και έτσι πετυχαίνουμε αυτή την ενότητα. Είναι πάντες εν ως. Και σήμερα βλέπουμε ότι αυτή όμως η αγάπη δεν υπάρχει. Μιλάμε πολύ για αγάπη,
αλλά δεν υπάρχει στα έργα μας η αγάπη. Χιλιάδες κηρύγματα και στα χιλιάδες προσθέστε άλλο ένα σήμερα που έχουν γίνει πάνω στην ανθρωπότητα και όμως αυτή την αγάπη δεν τη βιώνει ο άνθρωπος. Και αυτού το μαρτυρείται από τα έργα μας. Φτώχεια, αδικία, ανισότητα, πόλεμοι, αίματα, δολοφονίες που μαρτυρούν ότι στην ψυχή των ανθρώπων σήμερα δεν κατοικεί ο Χριστός. Αντιθέτως, έχει θρονιαστεί ο αντικείμενος. Από το ποιος υπάρχει μέσα στην καρδιά μας φαίνεται από τα έργα της ανθρωπότητας. Λατρεύει αυτή η γη Ιησού Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων και αναστάντα? Όχι. Τα έργα της το μαρτυρούν. Τα έργα της το μαρτυρούν. Άρα δεν μπορούμε να μιλούμε για μια κοινωνία αγάπης. Μιλούμε πολύ για αγάπη, αγάπη δεν υπάρχει. Αγάπη ενέργεις, όχι εν λόγεις. Στα λόγια έχουμε πολύ μεγάλη αγάπη. Εμείς είναι μια μικρή κοινωνία όμως. Σαν μοναχή. Έχουμε αυτό. Και πρέπει να το έχουμε. Μέσα στην καρδιά μας. Να έχουμε τον Χριστό. Και θα φανεί από τις κινήσεις ανάμεταξύ μας. Όταν ο ένας μοναχός αγαπάει τον άλλον, φαίνεται. Όταν όλοι μαζί αγαπούν τον ηγούμενο, φαίνεται. Όταν υπάρχει αυτή η ενότητα, φαίνεται. Άρα υπάρχει Χριστός μέσα σε αυτό το μοναστήρι, να καταλήξει όμως. Εάν δει όμως διχοστασία, άμα δει ο ένας το Λεόνιο να κατηγορεί τον Πάτερ Αγουστίνο, ο Πατήρ Αγουστίνος να κατηγορεί τον Πατήρ Νεκτάριο, ο Πατήρ Νεκτάριος να κατηγορεί τον Γέροντα, ο Γέροντας να κατηγορεί τον Εφραίμ, ο Εφραίμ, τότε δεν βαδίζουμε καλά. Τι σημαίνει, ότι χάσαμε το Χριστό μας. Είναι απάντες ενώσει. Ότι θα έχουμε αγάπη. Εάν λοιπόν αυτό δεν το έχω επιτύχει, τότε ακόμα δεν έχω ανέβει το πρώτο σκαλάκι του χριστιανισμού. Την πρώτη εντολή του Χριστού. Που είναι να αγαπάω. Και η αγάπη, τι λέει ο Απόστολος Παύλος, πάντα στέγει. Πάντα σκεπάζει δηλαδή, στέγει, τα βάζει όλα κάτω από τη σκέπη της η αγάπη. Το ελάττωμα του αδελφού μου, την αδυναμία του αδελφού μου, το λάθος του αδελφού μου. Ό,τι και να συμβεί το σκεπάσω. Όπως η μάνα, ό,τι και να κάνει το παιδί της, το παίρνει στην αγκαλιά και το καλύπτει μέσα στο σπίτι της. Δεν το αφήνει εκτεθειμένο η μάνα το παιδί. Πάντα στέγει η μάνα απέναντι στο παιδί. Πάντα στέγει. Πάντα υπομένει, πάντα ελπίζει, πάντα ενδιαφέρεται, ου ζητεί τα εαυτής, ου λογίζεται το κακό. Η αγάπη. Ου ζηλεί, δεν ζηλεύει, αλλά τα πάντα σκεπάζει. Η αγάπη λέει ουδέποτε εκπίπτει. Όταν υπάρχει μια τέτοια ειλικρινή αγάπη, να ξέρετε ποτέ μέσα από την καρδιά του ανθρώπου, όσα χρόνια και αν περνούν, δεν φεύγει. Όταν υπάρχει δηλαδή ο Χριστός μέσα στις ψυχές μας, μπήκε και θρονιάστηκε, ο Χριστός μέσα στην ψυχή μας, ουδέποτε αυτή η αγάπη του Χριστού, ο ίδιος ο Χριστός θα φύγει. Εκτός αν φύγουμε εμείς, όπως έφυγε ο Ιούδας. Ας βάλουμε λοιπόν μέσα στην ψυχή μας τον Χριστό. Και τότε θα έχουμε την πλήρη αγάπη, τη μοναδική αγάπη, την αληθινή αγάπη, με την οποία θα μπορέσουμε με αυτή την αγάπη, θα μπορέσουμε με αυτή την αγάπη να δείχνουμε ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού. Είμαστε μαθητές εκείνου. Είμαστε μαθητές της αιωνίου αγάπης. Εκεί ας μείνουμε. Και η συμπεριφορά μας ας κυμαίνεται γύρω από αυτό. Και γι' αυτό ο σωστός χριστιανός λέει
Τι θα έκανε ο Χριστός πριν κάνω κάτι, οτιδήποτε. Στη δική μου περίπτωση τι θα έκανε ο Χριστός. Πώς θα μιλούσε. Είδατε πόσες φορές σας το έχω πει, πόσο πικραίνομαι και πόσο στεναχωριέμαι. Όταν ακούω κληρικό, με μιλάει κατά κληρικού. Λες για ποιο λόγο προσευχήθηκε ο Χριστός. Είναι απάντες ενώση. Ο Χριστός από την πολύ του αγάπη έσταζε το ο υδρότος του συνθρώπι αίματος. Γι' αυτό το πράγμα αγωνιούσε. Και αγαπούσε τόσο πολύ τους μαθητές του που ζήτησε από τον πατέρα του ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο. Αν είναι δυνατόν να παρέλθει απ' εμού το ποτήριον αυτό. Έχω βρει τέτοια ζεστασιά και τέτοια αγάπη, πατέρα μου. Μαζί με τους 12 μαθητές μου, που ο θάνατος δεν με φοβίζει με, αλλά δεν θέλω να φύγω τώρα από τα αδέρφια μου, τους φίλους μου, τα παιδιά μου. Γιατί οι μαθητές τον είχαν και πατέρα και φίλο και αδελφό τους. Δεν θέλω να φύγω. Και γι' αυτό ο Χριστός ζήτησε ή δυνατόν παρελθέτω με μου το ποτήριο τούτο. Και αυτό φαίνεται από την όλη συνεπόμενη παρακάτω συνομιλία που έχει με τον πατέρα του. Γιατί μιλάει μόνο για το πόσο αγαπάει τους μαθητές. Ότι δεν θα ξαναφάει, δεν θα ξαναπιεί από τη σαμπέλου ταύτης μέχρι όλου ξανασυναντήσει τους μαθητές. Εκδηλώνει ένα ποτάμι αγάπη βλέπει κανείς. Δεν είναι λοιπόν ούτε η δηλία, ούτε ο φόβος απέναντι των επερχομένων δεινών και των βασανιστήριων που θα περάσει ο Χριστός. Δεν είναι ο φόβος του θανάτου. Η ζωή δεν φοβάται το θάνατο. Ο Χριστός το λέγει γιατί θέλει να κάτσει κι άλλο μαζί με τους μαθητές του. Είναι αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος. Και θέλω να μείνω μαζί με τους μαθητές μου, αλλά και θέλω, Χριστέ μου, να έρθω και κοντά σου. Δεν ήξερε τι να διαλέξει. Να πεθάνει ή να συνεχίσει να ζει. Γιατί ήθελε να φύγει από αυτή τη ζωή να συναντήσει τον αγαπημένο του, τον Ιησού Χριστό. Απ' την άλλη όμως ήθελε και να είναι μαζί και με τους μαθητές του. Το ίδιο δίλημα βρέθηκε μπροστά και ο Χριστός. Και επειδή ήταν μόνο 3 χρόνια αυτή η γνωριμία τους, γι' αυτό ζήτησε από τον πατέρα του, ή δυνατόν, αν είναι δυνατόν, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριο του. Να μετατοπιστεί δηλαδή αυτό το ποτήριο. Το πικρό, όχι του θανάτου, του αποχωρισμού από τους μαθητές μου. Έγινε πια ένα πικρό ποτήρι ότι πρέπει να αποχωριστεί τους μαθητές του. Και όχι του θανάτου. Το θάνατο δεν τον φοβάται γιατί είναι η ζωή. Και η ζωή δεν φοβάται το θάνατο. Όπως το φως δεν φοβάται το σκοτάδι. Δεν είναι δυνατόν ποτέ το φως να φοβηθεί το σκοτάδι, γιατί το σκοτάδι είναι ανύπαρκτος. Όταν είσαι η ζωή, δεν μπορεί να φοβάσει το θάνατο, γιατί ο θάνατος είναι ανύπαρκτος όταν είσαι η ζωή. Άρα δεν μπορεί να είναι πικρό ποτήριο για τον Χριστό ο θάνατος, αφού ο ίδιος είναι η ζωή και η Ανάσταση. Και για ένα άλλο λόγο μπορεί να λέχθηκε. Επειδή ήδη ο διάβολος είχε αρχίσει και αντιλαμβανότανε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο ίδιος ο Θεός. Είναι ο ίδιος ο Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι ο ίδιος ο Θεός των Εβραίων, ο οποίος εσαρκώθηκε σύμφωνα με τις προφητείες και είχε λάβει πλέον μορφή ανθρώπου για να σώσει το ανθρώπινο γένος. Και σκεφτόταν ο διάβολος ότι αν εγώ τώρα προχωρήσω και τον εκτελέσω, θα βάλω μες στον Άδη μόνος μου τη βόμβα. Θα φέρω το φως μέσα στο σκοτάδι και θα μου διαλύσει το φως το σκότος. Και γι' αυτό πήγε και τον πείρασε. Και γι' αυτό έβαζε και τους μαθητές από κάτω, τους δικούς του μαθητές, ο διάβολος, τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Έπαινε μέσα στο στόμα τους και τι τους έλεγε. Ή δυνατόν, εάν είσαι εσύ, του λέγανε, είσαι ο Υιός του Θεού, κατάβεθε εκ του σταυρού. Δεν είχε καταλάβει ο διάβολος. Τελικά είναι ή δεν είναι. Και γι' αυτό έμπαινε μέσα στους αρχιέρης και του έλεγε αν είναι δυνατόν για κατέβα και κοίταγε να δει θα κατέβει. Ο Χριστός αντιλήφθηκε αυτό το γεγονός.
Ο Θεός έβλεπε τη σκέφτη του διάβολου. Πράγμα που ο διάβολος δεν μπορεί να δει τη σκεφτόταν ο Θεός. Και γι' αυτό φώναξε και εκείνη την ώρα ο Χριστός, Ηλί, Ηλί, λαμάσα βαχθανή. Θεέ μου, Θεέ μου, είναι αντί με εγκατέλειψες. Τι είπε αμέσως ο διάβολος, τι είπε, για του στόματος των αρχαίων, δεν είναι αυτός. Ηλία λέει φωνάζει, να έρθει να το βοηθήσει. Άρα δεν είναι ο Υιός του Θεού. Δεν είναι ο ίδιος ο Θεός. Το ίδιο λοιπόν για να ξεγελάσει το διάβολο, ο οποίος διάβολος είχε αρχίσει και υποψιαζόταν, ναι, ότι αυτός μπορεί να είναι ο ίδιος ο Θεός ενσαρκωμένος, και γι' αυτό το λόγο πάλι ο Χριστός είπε «Ή δυνατόν παρελθέτω απ' εμού το ποτήριο τούτο». Για να δείξει τι, να δείξει ότι είναι ένας απλός άνθρωπος και δεν υπάρχει θεότητα. Να μπορέσει να αποκριβεί από τον διάβολο, όπως και απεκρύφθηκε. Βλέπετε λοιπόν ότι ο Χριστός με όλη την αγάπη την οποία είχε απέναντι στο ανθρώπινο γένος, και τούτο φαίνεται δείχνοντάς τους μαθητάς, αλλά και κάτι άλλο επεκτάθηκε. Πού επεκτάθηκε, είπε και κάτι άλλο. Τήρησον αυτούς εν το σωνόματι, τήρησον αυτούς εν το κόσμο, τήρησον αυτούς εκ του πονηρού, τήρησον αυτούς, όλο αυτό λέει. Βοήθησέ τους, είπε. Και όλους όσους θα πιστέψουν εν το μέλλον. Προσέξτε ότι εδώ μνημονεύει και εμάς ο Χριστός. Το πόσο μας αγαπάει και εμάς. Ήδη εκείνη την ώρα οι θρόμποι του αίματος που στάζουν, οι θρόμποι του υδρότα του, συγγνώμη, οι θρόμποι του υδρότα που στάζουν, ως οι θρόμποι αίματος πάνω στην γη, εκεί σκέφτεται και εμάς. Βλέπεις στο μέλλον όλη του την Εκκλησία, όλα του τα παιδιά. Πως αυτά τα παιδιά, τα 12, θα γίνουν χιλιάδες λαού, εκατομμύρια λαού, τα οποία θα τον αγαπούν, θα τον λατρεύουν και θα θυσιάζονται για αυτόν, όπως και αυτός θυσιάστηκε για εκείνους. Έχοντας λοιπόν αυτή την αγάπη μέσα μας, έχουμε τον Χριστό. Έχοντας τον Χριστό, έχουμε την αγάπη. Και ο έχω την αγάπη, δεν υπάρχει σε καμία περίπτωση να κάνει κάποια κίνηση εχθρότητος ή απέναντι προς τον αδελφό του. Δεν υπάρχει. Θα κάνει μόνον εκείνος ο οποίος δεν έχει Χριστό. Θέλετε λοιπόν μια κοινωνία ανθρώπων, η οποία κοινωνία αυτή θα είναι κοινωνία αγάπης. Μόνον έχουν τον Χριστό μέσα τους. Το πραγματικό Χριστό όμως. Τον αληθινό Χριστό. Όχι τον ψεύτικο. Γιατί σήμερα υπάρχει ένας Χριστός που κυκλοφορεί ανάμεσά μας και ένας ψευδής Χριστός. Είναι ο Χριστός του τύπου. Ο Χριστός της ταυτότητας. Να γράφουμε είμαστε χριστιανοί. Και λέει είμαι χριστιανός. Τα έργα σου μου το δείξω. Και εκεί το είπε ο Χριστός. Το δέντρο το καλό, μη μου το πενεύετε, λέει θα το δω από τους καρπούς του αν είναι καλό το δέντρο. Αν οποιοδήποτε δέντρο είναι καλό, θα το καταλάβω από τους καρπούς του τι κάνει. Δείξτε μου τα έργα του. Και γι' αυτό είπε ο Χριστός, ότι δικοί μου μαθητέ θα φανούν να έχουν αγάπη. Τα έργα τους. Τα έργα τους είναι έργα αγάπης. Και δεν ομιλεί ο Χριστός φτιάχνοντας φιλανθρωπικά ιδρύματα. Ορφανοτροφία, γεροκομεία, είναι και αυτό εκδήλωση αγάπης. Γενικά την καθημερινή συμπεριφορά του. Πώς συμπεριφέρεται μέσα στο μοναστήρι στον αδελφό του, πώς συμπεριφέρεται στη μάνα στον πατέρα, πώς συμπεριφέρεται στα αδέρφια, πώς συμπεριφέρεται στο γείτονα, πώς συμπεριφέρεται στους συγγενείς, πώς συμπεριφέρεται στον χώρο της εργασίας του, πώς συμπεριφέρεται προς τα πρόσωπα τα οποία έτυχε να στρωθεί και γνωρίζει, πώς συμπεριφέρεται γενικά προς όλη την ανθρωπότητα. Διότι ο χριστιανός όλη την ανθρωπότητα την έχει στο πιάτο. Και γι' αυτό προσεύχεται υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Προσεύχομαι. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου. Στο πιάτο την έχουμε. Όλη την ανθρωπότητα. Και ο άνθρωπος ο οποίος αγρυπνά προσεύχεται στο κομποσκήνι του επάνω, κάνει και προσεύχεται για όλους αυτούς.
για όλους αυτούς που προσεύχεται. Για όλη την ανθρωπότητα. Δεν προσεύχομαι μόνο για τον γεροντά μου, μόνο για τον εαυτό μου, μόνο για τους μοναχούς, μόνο για εκείνους που μου ζητήσανε. Βλέπετε, η Εκκλησία προσεύχεται, και εμείς είμαστε η Εκκλησία, προσεύχεται για το σύμπαντα κόσμο. Για ολόκληρη την ανθρωπότητα προσεύχεται. Προσεύχεται ακόμα υπερευκρασίας αέρων και εφορίας των καρπών της γης. Ακόμα και για τον καιρό προσευχόμαστε. Γιατί να είναι ο κατάλληλος καιρός προς τι? Ώστε να υπάρχει εφορία των καρπών της γης. Ώστε να μπορούν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι εργάζονται και μοχθούν και καλλιεργούν τη γη να μπορούν να κάνουν εύκολα τη δουλειά τους και να αποδίδει καρπούς. Άρα προσεύχομαι για ολόκληρη την ανθρωπότητα. Και αυτό φαίνεται από τις κινήσεις μου. Μπορεί να μην είμαι δίπλα στον αγρότη ανά πάσα στιγμή, να μην μπορώ να σταθώ. Φαίνεται όμως ότι μέσα από το κελί μου εγώ προσεύχομαι. Και θα αποδειχθεί εκείνη την ημέρα της Δευτέρας Παρουσίας. Θα φανεί που τότε αποκαλυφθήσατε όχι μόνο οι πράξεις αλλά και οι σκέψεις. Θα φανεί λοιπόν. Αυτή είναι η αγάπη. Και αυτή είναι και ο τρόπος των εκδηλώσεών της. Άρα λοιπόν η αγάπη προς τους εχθρούς μας, μπορώ να σας πω και κλείνω έτσι, ότι δεν υπάρχει εχθρός για τον χριστιανό. Ο χριστιανός αγαπά τους πάντες. Αγαπά τους πάντες. Όταν έχει όμως το Χριστό μέσα του. Γιατί τότε έχει την αγάπη. Και έχουμε αυτή την αγάπη να την έχουμε και νυν και αΐ και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.